Μέσα στη νύχτα και μετά από την έκτακτη σύσκεψη των λοιμοξιολόγων, η κυβέρνηση αποφάσισε να μην ανοίξουν τελικά τα εμπορικά τη Δευτέρα σε Αχαΐα, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη, καθώς τα κρούσματα παρουσιάζουν εκρηκτική άνοδο. Η απόφαση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις τόσο από τους εμπόρους όσο και από τις δημοτικές αρχές. Αντάρτικο στην πολύχνη Θεσσαλονίκης από τους εμπόρους αποφάσισαν να σηκώσουν ρολά στα καταστήματά τους τη Δευτέρα παρά το απαγορευτικό από την κυβέρνηση, αφού όπως λένε δεν αντέχουν άλλο. Έχουμε αγανακτήσει, είναι η πέμπτη σεζόν που χάνουμε, με εμπορεύματα είμαστε γεμάτοι με επιταγές. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ήμασταν έτοιμοι, έχουμε κάνει τις βιτρίνες μας, έχουμε κάνει τις αγορές μας. Η αγανάκτηση ξεχυλίσει, είναι η πραγματική ανάγκη να επιβιώσουμε πλέον. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στα όρια μας. Και η κοροϊδία αυτή που είπε και ο κύριος προηγουμένως το βράδυ, κοιμόμαστε με άλλη απόφαση το πρωί, με άλλη. Εντάξει, πλέον είναι νομίζω ακόμα και τραγικό αυτό το πράγμα. Κάναμε αγορές που τις είχαμε παγωμένες, χρεωθήκαμε και ξαφνικά μας λένε stop. Οι καταστηματάρχες βγήκαν στον κεντρικό δρόμο εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του εμπορίου στην περιοχή τους για να διαμαρτυρηθούν. Χριστουγεννιάτικα κλείνω, Πασχαλιάτικα στρώνω, κλείνω. Πού θα πάει αυτό? Φέραμε εμπορεύματα, χρεωθήκαμε ξανά και ξανά. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά? Δεν αντέχουμε άλλο. Πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στο υγειονομικό πρόβλημα και στο οικονομικό, γιατί έχουν ξεπεράσει τα όρια διαβίωσής τους αυτοί οι άνθρωποι. Στηρίζουμε κάθε δίκαιο αίτημα των πολιτών μας και νομίζω αυτό είναι δίκαιο αίτημα. Στα Κάγκελα και οι έμποροι της Θεσσαλονίκης, το παρατεταμένο λουκέτο τους έχει φέρει στα όρια τους και ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το άνοιγμα των καταστημάτων τους με κάθε τρόπο. Θα προσπαθήσουμε αν μη τι άλλο να διεκδικήσουμε το άνοιγμα της αγοράς της Δευτέρας. Αν δεν το πετύχουμε, θα τους χαρίσουμε τα χρέη μας. Διότι δυστυχώς δεν μπορούν να παίρνουν τα αποφάσεις που μας καταστρέφουν εν μία ανοιχτή και από την άλλη μεριά να μην υπάρχει υπεύθυνος. Οι συνεχείς αλλαγές αποφάσεων και οι ανατροπές απομειώνουν την αξιοπιστία, προκαλούν σύγχυση και εν τέλει υποσκάπτουν τη συλλογική προσπάθεια. Αναστάτωση και στον εμπορικό κόσμο της Πάτρας που ετοιμάζεται επίσης να ανοίξει τα μαγαζιά. Θα καλέσουμε όλους τους συναδέλφους σε μια δημόσια συγκέντρωση και μετά θα ανοίξουμε τα καταστήματα. Κυβερνητικά κλιμάκια θα βρεθούν αύριο σε Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και Αχαΐα για να συζητήσουν με τους τοπικούς φορείς τις εξελίξεις.